Έχω στη συχνότητα σήμερα, εν μέσω θέρους, έναν εξαίρετο πανεπιστημιακό δάσκαλο και έναν από τους μαχητές της σκέψης και της γλώσσας, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Καλημέρα κύριε Γιαναρά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, εν μέσω θέρους, οι εξελίξεις στην Ελλάδα σε πείθουν ότι τελικά και τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις, παρά τα όσα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι εικόνα εισπράτεται πια για τη χώρα μας? Κοιτάξτε, προηγουμένως θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι κλείνουμε κάποια χρόνια σε αυτή τη φιλία που έχουμε και την, ας πω, τιμητική για μένα συνεργασία. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, νομίζω, τουλάχιστον για το δικό μου αισθητήριο. Δεν βγαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι απλώς μια πιστοποίηση, είναι πραγματικά ένα διέξοδο. Ό,τι και να πεις στην Ελλάδα σήμερα, περνάει, όπως λέμε, στον ντούκου. Να πείτε τη συγκλονιστικότερη ανάλυση, να καταδείξετε εναργέστατα όλη την παθογένεια του συλλογικού μας βίου, να μιλήσετε για τους κινδύνους που διατρέχουμε άμεσους πια. Προσωπικά φοβούμαι ότι δεν θα μπει ο χειμώνας χωρίς κάποιες απώλειες εδαφικές. Και δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν υδρώνει αυτή. Πεςτε μου, συγγνώμη που αντιστρέφω τον ρόλο, αλλά σκεφτόμουν να σας κάνω αυτή την ερώτηση ξεκινώντας. Τι θα λέγατε? Δεν έχω να σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας δώσω εξήγηση, με παγιδεύσατε, ομολογώ. Έτσι είναι. Ίσως το μόνο που μας μένει είναι αυτό που τουλάχιστον έχουμε μια συνείδηση αντίστασης στα λόγια έστω. Αλλά είναι μια συνείδηση εγρήγορσης. Ξέρετε, στην τελευταία σας επιφυλίδα θέσατε ένα ερώτημα. Γιατί αυτονόητη η εθελοδουλεία? Είναι πολύ, πολύ κέριο το ερώτημα. Βλέπετε ότι ξεπουλιόμαστε μεταειδονείς. Όχι απλώς ξεπουλιόμαστε, αλλά μεταειδονείς. Δηλαδή όσο περισσότερο πουληθούμε, τόσο πολύ καυχόμαστε γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει το οδικό δίκτυο, όλα τα αεροδρόμια, τα τρένα, όλα τα λιμάνια, μεγάλο μέρος του ηλεκτρικού, ακόμη και του νερού. Ευτυχώς το απαγόρευσε το Συμβούλιο Επικρατείας να πουληθεί το νερό της Αθήνας τουλάχιστον. Λοιπόν, έχει πουληθεί το παν. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί ναι, πουλήσαμε το ελληνικό, αυτό μαργαριτάρι της ελληνικής εκτάσεως. Είναι το ωραιότερο κομμάτι γης στη Μεσόγειο. Και το πουλήσαμε, όλοι ξέρουμε, ας μην τα πούμε και μας γίνει καμιά μήνυση, πού πουλήθηκε, πώς πουλήθηκε και γιατί πουλήθηκε και τι θα γίνει εκεί πέρα. Ένας πελώριος ουρανοξύστης άκρησε αυτή την καταπληκτική θάλασσα του Σαρονικού και μέσα καζίνα, μπορδέλα, δεν ξέρω τι άλλο ανάλογο. Και όλα αυτά ο Έλλην τα δέχεται στον τράχυλόν του, πώς το λέμε. Ναι, είναι ένα σύμπτωμα παραχμής. Βέβαια θα μου πείτε, μέσα σε αυτό το σύμπτωμα της παραχμής, η τελευταία μας ενθάρρυνση και ελπίδα είναι ότι μοιάζει να σώζεται κάποια κρυμμένη ανθρώπινη ποιότητα. Με συγχωρείτε που θα πω όνομα, αλλά νομίζω είναι συλλειτουργεί συμβολικά, ειδικά το τελευταίο καιρό. Τσιόρδας. Ποιος περίμενε μια τέτοια παρουσία? Δηλαδή, εγώ δεν τον ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει τη γλώσσα των δημοσιογράφων, ούτε των πολιτικών, ούτε των δεσποτάδων. Μιλάει άλλη γλώσσα. Και δέστε πώς αμέσως επευλήθη. Καλά, ξεσκώθηκε η αλήθεια βέβαια να τον χλεβάσει και να τον περιγελάσει, αλλά αυτό είναι προς τιμήν του. Θέλω να πω ότι μια
από κάτι τέτοιο προσπαθούμε να αρπαχτούμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Αλλά τα πράγματα είναι, μάλλον μοιάζουν αυτή τη φορά, δεν ξέρω, φοβάμαι πολύ το εδαφικό κουτσούρεμα. Επειδή το λέτε τρίτη φορά, το φοβάμαι πολύ το εδαφικό κουτσούρεμα, αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει προεργασία ούτως ώστε να μην αντιδράς στα ερεθίσματα τέτοιου μεγέθους όπως είναι ένας ακροτηριασμός σου. Κοιτάξτε, έμαθα δυστυχώς, δεν το είχα παρακολουθήσει, ότι είχατε στην εκπομπή μια ανοιχτή αναφορά στον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Μάλιστα, συνέντευξη, ναι. Ναι, λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι καθηγητής Πανεπιστημίου του Διεθνούς Δικαίου επί χρόνια και πήρε πολλά αξιώματα. Έχει ένα και υπουργός εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή υπουργός. Καλά θυμάστε. Και επίσης πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και λέει ότι το Καστελόριζο είναι απομονωμένο, δεν ανοίξει τα Δωδεκάνησα, δηλαδή μπουκιά στο στόμα των Τούρκων. Και ταυτόχρονα αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, γιατί δεν τα ξέρω κιόλας. Καταλαβαίνω ως κοινός θνητός, έστω και μπουμπούνες, καταλαβαίνω ότι είναι μια διπλωματική γκάφα ολκής. Όχι γκάφα, τέλος πάντων. Αλλά εκείνο που εμένα με ενοχλεί και είναι τι συνδέει με την ελληνικότητα της γης ο κύριος Ροζάκης. Τι σημαίνει για αυτόν ότι ένα νησί είναι ελληνικό ή δεν είναι. Με τη λογική του τι είναι απόμακρο και τι είναι κοντινό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός ή ένας πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας να πει νυφάλια, αλλά καθαρά στους Τούρκους. Κοιτάξτε, ναι, είμαστε νικημένοι. Στη Μικρά Ασία γεννήθηκε ο ελληνισμός. Η ελληνική φιλοσοφία, η ελληνική τραγωδία, τα πάντα. Η Μικρά Ασία είναι η κοιτίδα του ελληνισμού. Και την καταλάβατε. Είσαστε καταρτές. Πήρατε την πόλη και την Αγία Σοφιά, που ήταν ο άξονας όχι μιας πολιτιακής αυτοκρατορίας όπως σήμερα την καταλαβαίνουμε, αλλά ενός άλλου τρόπου συνύπαρξης των λαών που λεγόταν αυτοκρατορία. Την πήρατε. Με γεια σας, με χαρά σας. Τι άλλο θέλετε από μας? Γιατί δεν μας αφήνετε τη θάλασσά μας? Αυτά τα σκόρια νησιά μέσα στο Αιγαίο. Τα θέλετε και αυτά για βάσεις? Γιατί δεν απειλούμε μία φορά? Εντάξει, έτσι είναι. Πάμε με τους Ρώσους. Έστω για φόβητρο. Είναι δυνατόν να τα πουλάς όλα στους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί να συνενούν ή να οργανώνουν το να χάσεις τη μισή Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο, όλη την περιοχή του Μοναστηρίου που τελείπει από Μακεδονία? Η μία απώλεια μετά την άλλη. Γιατί αύριο να μην δώσει το Καστελόριζο και τη Λίμνο η Αμερική, που τις τα έχουμε δώσει όλα έναντι ποιου ανταλλάγματος? Έλεος, πέστε μια απάντηση. Έναντι ποιου ανταλλάγματος? Μας προστατεύουν από τι? Πιστεύετε, κύριε Γιαναρά, ότι είναι απλά η εκφορά του λόγου από έναν βαθύ γνώστη των ζητημάτων του διεθνούς δικαίου, τον κύριο Ροζάκη, ή είναι ένα ολόκληρο σύστημα? Γιατί συστηματικά έχω την εντύπωση, ακόμη και από τη συνθήκη Ελλάδας-Ιταλίας περί της Δωδεκανήσου, από εκεί και μετά έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια με ευθύνη της Ελλάδας, το σύμπλεγμα στο Καστελόριζο να μην χαρακτηρίζεται Αιγαίο, αλλά κάτι άλλο, να χαρακτηρίζεται το πιο μοντέρνο Ανατολική Μεσόγειος. Κοιτάξτε, υποψιάζομαι ότι πρέπει να έχετε πολύ δίκιο και στο ερώτημά σας και στην ανοιχτή αναζήτηση που θέτει. Δεν ξέρω, για να απαντήσω. Εάν απαντήσω, θα απαντήσω συνωμοσιολογικά ή εντελώς υποθετικά. Δεν είμαι ο αρμόδιος να το ξέρω.
Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι μου αρκεί κάτι πολύ προφανέστερο. Συγγνώμη που λέω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σύγκριση, κάτι πολύ προφανές. Ότι ο κύριος Ερντογάν πρέπει να είσαι καθυστερημένος διανοητικά για να μην βλέπεις ότι το όραμα του, το λέει απερίφραστα ο άνθρωπος, είναι η επανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και προχωρεί όχι μόνο ο Ερντογάν, και πριν οι κεμαλιστές και πιο πριν δεν ξέρω ποιοι ήταν, το όραμα είναι ένα και μόνο σταθερό, όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει στην Τουρκία, όποια πολιτική και αν ασκείται, το όραμα είναι η επέκταση και η αποκατάσταση της Τουρκίας σε επίπεδο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παίζει με τους Ρώσους, παίζει με τους Αμερικανούς ταυτόχρονα, την τρέμουν οι Γερμανοί και τις κάνουν όλα τα χατήρια. Εμείς πηγαίνουμε στους Ιταλούς και στους Αιγύπτιους, ώστε αν υπήρχε ποτέ περίπτωση ότι αν απειληθεί ένα νησί ή η χώρα που πατάμε, θα έρθουν οι Αιγύπτιοι ή οι Ιταλοί να πολεμήσουν τους Τούρκους. Μα σοβαρευόμαστε? Εάν ήμασταν στοιχειωδώς σοβαροί, θα καλούσαμε αμέσως δύο κλάσεις εφεδρείας στα όπλα. Αυτή είναι η άμυνα. Είναι η ζωή μας, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω και φεύγω λίγο από το πολύ απτό αλλά πολύ σημαντικό της σκέψης σας το εξής. Μήπως είμαστε σε μια συλλογική αναζήτηση ιστορικής ευθανασίας και απλά το ερώτημα ευθανασίας. Και απλά το μόνο που ψάχνουμε είναι πώς θα το ρυθμίσουμε όλο ούτως ώστε κανείς να μην έχει την άμεση ευθύνη. Δηλαδή δεν θέλω να ξέρω για το θάνατο, αλλά εκεί να πάμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχουμε τη σοβαρότητα για να κάνουμε έστω και έναν τέτοιο σχεδιασμό. Αν μου λέγατε τι λείπει πρωταρχικά σήμερα στην Ελλάδα, συγχωρέστε με, θα σας έλεγα τη λέξη στοιχειώδη σοβαρότητα. Με συγχωρείτε, πάλι θα πω κάτι συγκεκριμένο για να εικονογραφούμε αυτά τα οποία λέμε, να μην λέμε αφηρημένα. Το εγχείρημα του κ. Μπακογιάννη, του Δημάρχου στην Αθήνα, ναι, να περιφρονήσει και να αγνοήσει ένα πληθυσμό 6 εκατομμυρίων, πώς έχουν φτάσει να είναι σε αυτή την κόλαση, για να βάλει αυτό σε ένα μεγάλο περίπατο εκεί που είναι η καρδιά του κοινωνιακού προβλήματος, χωρίς καμία προεργασία. Είμαι φανατικός υπέρ της πεζοδρόμησης στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Αλλά για να γίνει αυτό, παντού στους σοβαρούς ανθρώπους υπήρξε μια προετοιμασία. Στο Μόναχο υπάρχουν 5 ή 6 σταθμοί του έξοδου ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Υπάρχει ελαφρό τραμάκι. Πώς να σας πω, έχουν ληφθεί μέτρα. Αλλά απαντήστε μου σε μια απλή ερώτηση. Ποιος Αθηναίος πρέπει να είναι ή παράφρον ή παρανοϊκός ή δεν ξέρω τι άλλο, θα βγει να κάνει περίπατο σε μια μπογιατισμένη λουρίδα δρόμου ανάμεσα σε άλλες λουρίδες που είναι αυτοκίνητα, τράμι, δεν ξέρω τι άλλο. Έλεος, είναι περίπατος αυτό. Αν υπάρχει λογική και πάω και φυτεύω σε γλάστρες φήνικες, αφήστε το κόστος και όλα αυτά τα σκάνδαλα και ποιος έχει την εταιρεία που έχει τις ζαρδινιέρες, όλα αυτά εντάξει, αλλά είναι στο επίπεδο το φτωχομινέδικο, συγχωρέστε με να πω, δηλαδή έστω και προφή για δεκάδες εκατομμύρια. Το άλλο, το λογικό, ποιος θα κατέβει στο μεγάλο περίπατο? Πρέπει να είναι ή παλαβός ή δεν ξέρω τι, ή τουρίστας. Άρα και αυτό είναι μέσα στη λογική του προδιαγεγραμμένη που την ακούγαμε εδώ και 30 χρόνια, ότι η Ελλάδα θα ζει από τον τουρισμό. Οι Έλληνες θα γίνουν καρσόνια. Κύριε Γιαναρά, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά κάνετε κατά τη γνώμη μου την πιο εύστοχη παρατήρηση. Διότι είναι τώρα, όπως λέτε, ανάμεσα στα αυτοκίνητα ο μεγάλος περίπατος, αλλά πολύ γρήγορα, κάτι που δεν το έχουν σκεφτεί ούτε οι συντοπίτες σας οι Αθηναίοι, αλλάζει η αξία και η χρήση γης στο κέντρο με αυτό το σύστημα και γίνεται μια καλή ξενοδοχεία. Μια χαρά το είπατε. Ναι, είναι προγραμματισμένο.
Είναι προγραμματισμένο. Η Ελλάδα θα γίνει τόπος για τους τουρίστες. Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσες βιομηχανίες μπορεί να γκρινιάζουμε ότι δεν είχαμε αρκετές? Είχαμε πολλές βιομηχανίες. Σκεφτείτε πόσες βιομηχανίες πήγαν στην Κρήτη. Πόσες πήγαν στην Αργολίδα με το μετοπελτέδες, με φρούτα, με. Πόσες στο Βόλο. Πόσες στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει μία σήμερα. Ούτε βιομηχανία, ούτε βιοτεχνία. Είναι δυνατόν? Λέει ένας ακροατής που σας ακούει. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Γιαναρά. Κύριε Γιαναρά μου, ο λαός μας πεινάει και δεν έχει χρόνο ούτε για τις προσωπικές του ανάγκες. Φαντάζομαι να το αντιλαμβάνεται η διανόηση του χώρου που λέγεται Ελλάδα. Η πνευματική τροφή, αν και απαραίτητη, δεν γεμίζει το ρημάδι το στομάχι μας. Κοιτάξτε, πέστε στον αγαπητό ακροατή μας ότι ζούμε όλοι σε αυτό το πρόβλημα. Να μην του πω εγώ με 35 χρόνια στο πανεπιστήμιο τι σύνταξη παίρνω και τι μισθό παίρνει ο τελευταίος που μπήκε στον ατέλειωτο κατάλογο των υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων, που αυξάνει ραγδαία πριν από κάθε εκλογές. Δηλαδή ότι έχουμε ένα πρόβλημα κοινωνικής αδικίας, το οποίο είναι, δεν γίνεται, πώς να το πω, θα τολμούσα να πω ότι δεν συγκρίνεται ούτε καν με την κοινωνική αδικία που διαβάζουμε στα μυθιστορήματα στις βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης στο 19ο αιώνα. Όταν ένα τεράστιο ποσοστό Ελλήνων συνταξιοδοτείται χωρίς να έχει ποτέ ή ελάχιστα δουλέψει στο δημόσιο. Και μιλάμε για συντάξεις της παλιάς Ολυμπιακής, του ΟΤΕ, των τραπεζών. Τεράστιες συντάξεις με 15 χρόνια υπηρεσίας. Ή γενικώς καθιερωμένο τον περίπου κάτω των 50, κάτω των γύρω στα 45 σύνταξη μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τι να αντιτάξετε, οι αδικίες καθεαυτές. Θα πω την, μη συγχωρείτε, συμπολίτες είμαστε, δεν κάνω τίποτα. Η δική μου σύνταξη με 35 χρόνια στο πανεπιστήμιο είναι 1.200 ευρώ το μήνα. Ο μισθός ενός συμβούλου επικρατείας είναι 5.000 ευρώ το μήνα. Να βάλουμε κάτω τον κόπο, τον μόγδο και την παραγωγή. Και να συγκρίνουμε. Δεν είναι το αδικό. Είναι δικαστής, πρέπει να μίλετε σωστά. Νομίζω ότι αντίστοιχη με τη δική μου σύνταξη είναι και η σύνταξη του στρατηγού, ίσως του συνταγματάρχη του. Με τέτοια κοινωνική αδικία, τρομακτική, δεν μπορεί να σταθεί συλλογικός βίος. Πώς γεμίζουν οι δρόμοι μας καινούργια και υπερπολυτελή αυτοκίνητα? Πώς, από πού? Αν είμαι υπερβολικός, κόφτε με. Όχι, όχι. Τι λέτε? Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα στον κύριο Γιαναρά, επιτέλους ακούμε και ένα στοχαστή που λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, μόνο που η χώρα αυτή κινδυνεύει να μείνει και χωρίς σίκα και χωρίς σκάφη. Καλά το λέει. Είμαστε στα όρια ακροτηριασμού, όχι μόνο εδαφικού και πνευματικού. Νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να πω από τη δική μου σκοπιά είναι ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αυτό που λέει, φαντάζομαι και υποθέτει ως πνευματικό ακροτηριασμό, συνοδεύεται αυτόματα και από εδαφικό ακροτηριασμό. Όταν δεν πιστεύει σε τίποτα ο Έλληνας σήμερα, καλείται να μην πιστεύει σε τίποτα. Μην πάμε τώρα στα σχολικά βιβλία, στην οργάνωση της παιδείας, στο ποιοι γίνονται υπουργοί παιδείας, το αδιανόητο, το εξωφρενικό. Αν παρότι κάθε πρόβλεψη και κάθε έχει μια αναστατησία που συνήθως δεν είναι σε σοβαρό επίπεδο, θα ήθελα απλώς να καταθέσω τη σκέψη, τις
σκέψη, για προβληματισμό. Ότι το όραμα των Ευρωπαίων, δεν έχουμε καταλάβει, είναι ο Έλληνες, ότι ο μεγάλος αντίπαλός μας δεν είναι οι Τούρκοι, είναι η Δύση. Μπορεί να σκανδαλιστείτε, μπορεί να σας φανεί τερατώδες, είναι η Δύση. Η Δύση δεν κατάπιε ποτέ την αυτοκρατορία. Η Δύση έχει μόνιμο αντίπαλο το πεθαμένο πια και ανύπαρκτο Βυζάντιο. Θα δεχότανε, από την πρώτη στιγμή έγινε φανερό αυτό με τον Όθωνα, θα δεχότανε να επανασυσταθεί ένα κρατήδιο εντελώς δυτικού τύπου, το οποίο να συνεχίσει το όραμα της Δύσης ότι αυτή διαχειρίζεται την αρχαιολογική κληρονομιά, να αρχίζει στη Μελούνα και να φτάνει στη Νότια Πελοπόννησο, όλα τα άλλα χαμένα. Τα προτιμούν οι Ευρωπαίοι να τα έχει. Το αφήνει φανερό στην πολιτική που ασκούν. Να τα έχει η Τουρκία αυτά, όχι να επανασυσταθεί μια δυναμική ελληνική παρουσία. Γιατί και πώς, είναι ένα θέμα που ή μπορεί να διολυστήσει στην πολύ επιφανειακή και κομική εθνολατρία, ή να θέσει θέματα πάρα πολύ ουσιαστικά, διαφορά πολιτισμών. Αυτό το οποίο οι δυτικοί λένε veritas, δεν θα συμπέσει ποτέ με τη λέξη αλήθεια. Αυτό που οι δυτικοί λένε σύγητας δεν θα συμπέσει ποτέ με την έννοια της πολιτικής και της πόλεως. Η διαφορά των πολιτισμών είναι χαώδης. Εμείς δυστυχώς είμαστε κάτω από την ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, επιτέλους να γίνουμε Ευρωπαίοι για να γίνουμε κάποτε άνθρωποι. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο, να γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε για να διασωθούμε ως τι, ως κάτι καινούριο, Ευρωπαίοι. Αυτή η ξυπασιά ο φίλος μας ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Με χαρά τη δέχομαι αυτή την καλημέρα και ο κύριος για να σε δεχτεί με χαρά. Την καλημέρα του από το Καστελόριζο. Εδώ χτυπάει, λέει, η καρδιά της Ελλάδας. Δεν νιώθουμε ούτε απομακρυσμένοι, ούτε απομονωμένοι, παρά μόνο από την κεντρική διοίκηση του ελληνικού κράτους. Κοιτάξτε, απλώς επειδή πονάει πολύ το θέμα και σχεδόν έρχονται κλάματα. Απλώς να σκεφτούν ότι το τι αισθάνομαι δεν αρκεί. Δυστυχώς, αυτό που λέω είναι φοβούμαι αξίωμα. Δεν αρκεί να αισθάνεσαι σωστά. Να έχεις και τη δυνατότητα να αντισταθείς. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο, οι Κύπροι φυσιολογικό ήταν, δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει, μπήκαν στα γιο ταχύ τους και πήγαν λίγο παρακάτω. Εάν αυτό μας λέει κάτι και αν αυτό προδιαγράφει μια μοίρα, λοιπόν, να οι Καστελοριζοί φυλάνε πράγματι Θερμοπύλες, τους σκεφτόμαστε με ανατριχίλα, ίσως να πω κάτι ενθερμικό. Είχε τύχει να γνωρίσω, φαντάζομαι καταλάβατε πόσο μακριά είμαι από την τρέχουσα εξουσία, και την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη. Αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω στη Ρόδο τον σημερινό υφυπουργό άμυνας, τον κύριο Στεφανή. Έτσι το λέμε? Ναι, ναι, σωστά το λέτε. Στρατηγός τότε. Μόνος του ήρθε και με πλησίαζε και μου πέθανε να στείλει τραντίστη στο στρατόπεδό μας. Μου είπε πράγματα αυτός ο άνθρωπος για την άμυνα που έχουν οργανώσει. Ένα ζενή, μια ιδιοφυΐα στρατιωτική αυτός ο άνθρωπος. Παραδόξως ο Μητσοτάκης τον έχει υφυπουργό άμυνας και λένε ότι αυτός έσωσε τον Εύρο. Είπα πριν για τον Τσιόρδα. Όσο υπάρχει Τσιόρδας και Στεφανής,
οι Καστελοριζοί ας κρατάνε κουράγιο. Αυτή η Ελλάδα γεννάει εκπλήξεις. Μέσα σε μια δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 60, που όλα ήταν σαπίλα σκέτη, ξεπετάχθηκε ένας Μάνος Χατζηδάκης. Θα μου πείτε ως πότε, δεν ξέρω. Γιατί τώρα οι τελευταίοι μας κόψανε πια και τη γλώσσα και την ιστορική συνείδηση, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τα παιδιά, οι Έλληνες μέχρι 50 ετών δεν καταλαβαίνουν πια τι θα πει τι υπερβάχο στρατηγό τα νικητήρια. Πόσο θα κρατήσουν οι Στεφανίδες και οι Τσιόρδες, δεν ξέρω. Αλλά στο κρατή είναι το μόνο που μπορώ να πω ως σημάδι ελπίδας. Θέλω να σας ρωτήσω, αντί άλλου επιλόγου, η περίφημη αντίστροφη μέτρηση τελειώνει? Σε ποιο πεδίο? Σε όλα τα πεδία, για αυτή τη χώρα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι πορευόμαστε και με μία αίσθηση του ατέλειωτου, του ατελείωτου. Κοιτάξτε, θα σας πω τι έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν είναι σωστό όμως. Πιθανό να κάνω λάθος. Αλλά έχω καταλάβει ότι η ιστορία δεν βιάζεται. Και οι σοφοί λαοί δεν βιάζονται. Το όραμα των Τούρκων για την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως υπερδύναμης προχωράει πολύ αργά αλλά σταθερά. Και χρησιμοποιεί τα πάντα. Εκείνο που μοιάζει να πηγαίνει πολύ γρηγορότερα είναι η παρακμή. Και αυτό με φοβίζει. Αλλά τίποτα δεν είναι, δεν ξέρω, τίποτα δεν νομίζω ότι μπορούμε να το μετρήσουμε τι θα γίνει στις μέρες μας και τι δεν θα προλάβουμε. Εγώ θέλω να πω ότι εντελώς σημειολογικά ο κύριος Γιαναράς σήμερα που μας ομιλεί βρίσκεται στα Κύθυρα, στο Τσιρίγο. Και τα Κύθυρα, από ό,τι μάθαμε σχάτως από αρμοδιότερους ημών, είναι ένας από τους τρεις χώρους πύλες μετά τα στενά στην αυσιπλοεία, καθοριστικής σημασίας σε όλα αυτά που συζητάμε για το δίκαιο της θαλάσσης. Λέτε να μην είναι και τόσο τυχαίο από άποψη συμβολισμού, πάντως τα Κύθυρα είναι. Εγώ πάντως δεν έχω ρόλο σε αυτό. Τα Κύθυρα πρέπει να είναι, ναι, γιατί ήταν εδώ και τα ραντάρ του ΝΑΤΟ. Είναι λίγο πιο έξω μεταξύ, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ Κυθύρων και Κρήτης είναι τα πιο βαθιά νερά της Μεσογείου. Και κύριε και διεθνής, πρέπει διεθνή πια είδατα, τις προηγίες κλπ. Πρέπει να είναι στρατηγικό σημείο. Κυρίως αυτό που με συγκινεί εμένα είναι ότι εδώ δεν πάτησε Τούρκος ποτέ. Ήταν οι Βενετσιάνοι, ναι, οι Φράγκοι αρκετά χρόνια, αλλά Τούρκος δεν πάτησε εδώ. Και έχουμε ένα ιστορικό αρχείο που το οφείλουμε σε μια φιλόλογο εδώ, την κυρία Χάρου, που είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα, μάλλον έχει το, λένε ότι έχει το αρχαιότερο, αρχίζει από το 1508. Α, μάλιστα. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, λέει και ο φίλος ο Μιχάλης, μιας και είπατε Ρόδο. Από τη Ρόδο, πείτε τη γλυκιά καλημέρα μας τον κύριο Γιαναρά. Θα τον παρακαλούσα πριν τον αποδεσμεύσετε να μας δώσει τη δική του οπτική για την περίφημη ελίτ της Αθήνας. Το λέει ένας Ροδίτης. Ένας τσαμπίκος δηλαδή, το λέει. Δεν χρειάζεται να δώσω τίποτα. Αυτό που συλλαμβάνει με το ενστικτό του, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ, αν είναι τίμιος άνθρωπος, είναι καθαρό. Η ελίτ της Αθήνας βλέπουμε πού έχει φτάσει. Να μπαίνει κείμενο στις πανελλήνιες εξετάσεις, δίθεν ποιητών και λογοτεχνών που έχουν σαρώσει όλα τα κρατικά βραβεία και όλες τους επένους και που έχουν αποδειχθεί ότι ήταν δυστυχώς λόγω με πλαστογράφη, αντέγραφαν. Και αυτό όχι απλώς δεν κρίθηκε από τα βραβεία, από τις επιτροπές βραβείων του κράτους, αλλά μπήκε και για επικύρωση
ως θέμα στις πανελλήνιες εκστάσεις. Μόνο αυτό δείχνει πια τι θα πει ελίτ' Αθήνας και όλα τα συναφή. Χρήστος Γιαναράς, καλό καλοκαίρι κύριε Γιαναρά. Σας να ευχαριστούμε καλά, πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τουλάχιστον μιλάμε με τόση ελευθερία. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.